Μετά από 10 χρόνια, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η αποστολή του Τριφυλλίου αναχώρησε τα ξημερώματα της Τρίτης και οι πράσινοι θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 19 του μήνα, όπου θα δώσουν και 4 φιλικά. Φυσικά, το μυαλό όλων στο πράσινο στρατόπεδο βρίσκεται στις μεταγραφές, καθώς σημαντικά κομμάτια του παζλα λείπουν από το έμψυχο δυναμικό ενόψει των προκριματικών του Conference League. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ομάδα να ενσωματωθούν στην αποστολή ένας κεντρικός αμυντικός που θα καλύψει το κενό του Βέλεθ, ένας δημιουργικός μέσος και ένας εξτρέμου ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα επίπεδα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, λίγο πριν ανακοινωθεί η μεταγραφή του από την ΑΛΦΑΤΕΧ, ο Φραν Βέλεθ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ανεβάζοντας ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σήμερα ξεκινάει ένα καινούριο κεφάλαιο. Λέω αντίο στον Παναθηναϊκό και στην Αθήνα, ένα μέρος που περάσαμε υπέροχα, που ήμασταν χαρούμενοι και που μεγαλώσαμε την οικογένειά μας, πράγμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η στοργή με την οποία μας συμπεριφέρθηκαν όλοι δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Είναι κάτι μοναδικό και θα το έχω για πάντα στην καρδιά μου. Μπορώ να γράψω για ώρες, προκειμένου να αναφέρω όλους τους ανθρώπους που έκαναν μαγικές τις στιγμές που ζήσαμε εδώ. Το προπονητικό επιτελείο, το διοικητικό συμβούλιο, οι εργαζόμενοι στο σύλλογο που παίζουν έναν ρόλο θεμελιώδη και πολύτιμο και πολλές φορές δεν αναγνωρίζεται, τους συμπαίκτες μου οι οποίοι με έκαναν από την πρώτη μέρα να νιώθω ένα μαζί τους. Φεύγω χαρούμενος για το γεγονός ότι έχω παίξει για αυτόν τον σύλλογο και έχω κερδίσει ένα κύπελο. Η δουλειά που γίνεται στην ομάδα είναι φοβερή. Για πάντα μαζί, τα λέμε σύντομα.